Και δυστυχώς πρόκειται για μια οικογένεια η οποία έχει βιώσει τον πόνο τον τελευταίο καιρό και της έτυχε και αυτό. Τώρα, να έρθουμε στον πρώτο καλεσμένο του δελτίου μας. Είναι ο Δήμαρχος Ρηγαφεραίου, ο κύριος Νασίκας, ο Δήμαρχος στο Βελεστίνο. Καλησπέρα, Δήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Υποψήφιο Δήμαρχος εν ενεργεία, υποψήφιος Δήμαρχος. Καλησπέρα αυτή είναι η ιδιότητα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο φιλόξενο κανάλι του υποψηφίου. Και θα ήθελα να μεταφέρω μια θερμή καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλία που δοκιμάστηκε, στη Μαγνησία που δοκιμάστηκε και ιδιαίτερα φυσικά στο Δήμο Ρηγαφεραίου που δοκιμάστηκε αυτό το προηγούμενο διάστημα. Πώς είστε, πώς είναι τα πράγματα τώρα? Τα πράγματα τώρα έχουν βέβαια εντάξει, το φαινόμενο είναι σε ύφεση, αλλά προσπαθούμε να επουλώσουμε, κύριε Θεοδόρου, τις πληγές οι οποίες από ό,τι βλέπουμε ήρθαν και θα μείνουν στον τόπο μας. Είναι καθημερινά τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε, προσπαθούμε να πλησιάσουμε τους υπαλλήλους του Δήμου, με τα μηχανήματα του Δήμου, με τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουμε μισθώσει, αλλά είναι άπειρα πάρα πολλά τα προβλήματα και όχι βέβαια μέσα στις κοινότητες, αλλά ουσιαστικά έχουμε τεράστια προβλήματα στην αγροτική οδοποιία και στην πρόσβαση στα ποιμνιοστάσια. Έχουμε μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή να πλησιάσουμε σε ποιμνιοστάσια, σε κτηνοτρόφους, να μεταφέρουμε ζωοτροφές και επειδή είναι από τα θέματα τα οποία έχουμε ενοχλήσει τους αρμόδιους φορείς και σήμερα επισκέφτηκε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο Ρηγαφεραίου σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης και με τον Επίτροπο της Ευρώπης, ο οποίος επισκέφθηκε το Δήμο και ήδη επιθεώρησε τις ζημιές, κατέγραψε τα σκηνικά τα οποία τον επισκέφθηκε στο Δήμο μας και μας υποσχέθηκαν γρήγορες αποζημιώσεις. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα βέβαια του Δήμου Ρηγαφεραίου εντοπίστηκε και εντοπίζεται στην παραλίμνια περιοχή. Είναι ο γνωστός ταμιευτήρας, η γνωστή λίμνη Κάρδα των 40.000 στρεμάτων, που σήμερα από ό,τι εκτιμούμε αγγίζει πλέον τις 200.000 στρέμματα. Είναι μια τεράστια πλημμυρισμένη περιοχή που καλύπτει όλο τον άξονα από το Θυρόφραγμα μέχρι το ελικοδρόμιο του Στεφανοβικίου που ουσιαστικά είναι Δήμος Ρηγαφεραίου και συνεχίζει στον όμορο Δήμο Κιλελέρ από τον νόμο της Λάρισας. Έχουν εγκλωβιστεί περίπου 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, τα οποία αυτή τη στιγμή εκβάλλουν στον παγαστικό περίπου 750.000 κυβικά την ημέρα. Άρα, σύμφωνα με μια απλή αριθμητική πράξη, θέλουμε περίπου στα 600 μέρες, στα 2 χρόνια, να αποστραγγιστεί αυτή η ευρύτερη περιοχή και αν υποθέσουμε ότι έχουμε άνυδρο διάστημα ή καμία εισρωή νερού από τον νόμο της Λάρισας μέχρι σήμερα. Αυτό που θα ήθελα και μπορεί πραγματικά να κλείσει, υπάρχει κάπου θυρόφραγμα, φράγμα, να σταματήσει να έρχεται νερό από τον ποινιό, έρχεται νερό. Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, γιατί το θέμα μας, κύριε Θεοδόρου, το νερό αυτό ήρθε γιατί έσπασε το ανάγχωμα της γειτόνιας. Είναι απ' έξω, συμφωνούμε. Έσπασε. Μέσα στη λίμνη έρχεται νερό αυτή την ώρα. Αυτή τη στιγμή η λίμνη πλέον είναι οριακά στην υπερχείληση. Ναι. Δηλαδή, τον ποινιό κατεβαίνει νερό. Κατεβαίνει νερό. Μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, να σταματήσουμε να έρχεται? Έχει μειωθεί η ποσότητα, ναι, πραγματικά, αλλά το θέμα μας είναι, ο φόβος μας είναι σε μια επερχόμενη κακοκαιρία, γιατί από ό,τι μας είπανε ο Νοέμβριος, Δεκέμβριος δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο. Θα ξαναβρέξει κάποια στιγμή. Φοβόμαστε για τα αναχώματα, μας είπανε ότι ουσιαστικά θα διατηρηθούν, δεν θα υπάρξει θέμα. Αλλά το πρόβλημά μας είναι, ας υποθέσουμε ότι δεν θα έρθει άλλο νερό. Τι θα γίνει με τα στάσιμα νερά, κύριε Θεοδόρο? Έχουν μείνει αυτή τη στιγμή ανεπάγγελτες οικογένειες, νέοι αγρότες, οι οποίοι επενδύσαν σε ποιμνιοστάσια. Εγώ προσωπικά είχα μαθητές, γιατί ήμουν χρόνια φροντιστής, οι οποίοι πήγα, τους βρήκα, δεν ξέρω τι να τους πω μέσα στην επιχείρηση που στήσαν νέα παιδιά 25, 30, 35 χρόνων. Η αυριανή μέρα είναι δυσίωνη, το μέλλον τους είναι αβέβαιο, οι οικογένειες είναι έολες. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να δοθούν απαντήσεις άμεσα. Τεχνικά υπάρχει κάποια λύση, σκέφτεστε κάτι? Από εμάς, μόνο πρόταση, επειδή ενημερωθήκαμε, γίνονται προσπάθειες από την πολιτεία και ουσιαστικά μας ενημέρωσαν ότι ήρθαν ειδικοί επιστήμονες από την Ολλανδία, οι οποίοι ουσιαστικά διαμορφώνουν μια νέα κατάσταση υδρονομίας στην περιοχή. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν έχουμε μόνο από τη μεριά Στεφανοβικίου Λιζομήλου τη λίμνη. Έχουμε και μια άλλη λίμνη από τη μεριά των καναλίων. Εκεί ένα πολύ έτσι σημαντικό έργο που ήταν ο Κυρασιώτης δεν κατάφερε να αντέξει στο πέρασμα της τεράστιας ποσότητας νερού, με αποτέλεσμα μέσω του ειδικού παραχήμαρου των καναλίων του Δανίλ να πλημμυρίσει εκείνη η περιοχή. Και εκεί ποιο είναι το θέμα σήμερα? Ότι
εκεί στα πλημμυρισμένα, ενώ είναι βέβαια δημόσια τα κτήματα εκεί, να δίνουν τα καλλιέργειες, υπήρχαν πλημμυροστάσια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν αρκετά πνιγμένα ζώα μέσα στο νερό. Με αποτέλεσμα θα πρέπει, μας είπαν οι αρμόδιοι ότι την άλλη εβδομάδα έρχονται ισχυρές αντλίες, οι οποίες θα αντλήσουν τα νερά και θα δούμε λίγο πώς θα το διαχειριστούν. Πού να τα ρίξουν, μέσα στη λίμνη δηλαδή. Μέσα στη λίμνη. Τώρα θα έπρεπε να συζητάμε τι πρόγραμμα έχετε για την επόμενη τετραετία. Το έχουμε ξεχάσει την προεκλογική περίοδο και είμαστε 48 ώρες πριν τις εκλογές. Με όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα, δεν το πρόγραμμά μας, κύριε Θεοδόρου και κυρία Μπουροπούλου, είναι πλέον ένα. Τουλάχιστον εκτιμώ και για το Δήμο Λεγαθρέλου και για όλους τους δημάρχους της Θεσσαλίας. Ένα είναι το πρόγραμμα. Ένα είναι ο σκοπός, μία είναι η κατεύθυνση. Ποια? Αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία των Δήμων μας. Δεν το είχαμε σε προτεραιότητες πιθανώς. Βρε Δήμαρχε, μισό λεπτό λίγο τώρα. Μισό λεπτό. Χρόνια λέγαμε, όχι τώρα, εδώ και 20 χρόνια λέγαμε, να μην περνάει νερό από τον ποινιό μέσα στην Κάρλα. Το λέγαμε 20 χρόνια. Το λέγαμε. Έγινε κάτι, δεν έγινε κάτι. Τον Κερασιώτη πήγατε, κάνατε και τα εγγένεια, κάνατε αυτό καινούργιο έργο, το πήρε μια φορά το ποτάμι, τώρα το ξαναφτιάξατε πάλι, το ξαναπήρε πάλι το ποτάμι. Κάτι δεν κάνουμε καλά, Δήμαρχε. Θα συμφωνήσω. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και αυτή την ιστορία με την Κάρλα, από το 60, από τους παππούδες μας ακόμη, την κουβεντιάζουμε, την κουβεντιάζουμε, την κουβεντιάζουμε, μία την ξεραίνουμε και πλημμυρίζει από μόνη της, μία την ξαναφτιάχνουμε και ξαναπλημμυρίζει πάλι. Κάτι δεν κάνουμε καλά σε αυτή την ιστορία. Βέβαια, να σταθούμε και κυνηγήσαμε τα λεφτά από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν κοιτάξαμε να κάνουμε ένα έργο της προκοπής το οποίο να είναι λειτουργικό. Δεν είναι λειτουργικό αυτό το πράγμα. Ήταν μια συγκυρία η οποία πραγματικά δεν την περίμενε κανένας. Αλλά μέχρι τώρα, αυτά τα 4 χρόνια, 5 φέτος, που λειτουργούσαν με την άρδευση στην ευρύτερη περιοχή, υπήρχαν ικανοποιημένοι άνθρωποι, ικανοποιημένοι δημότες, αυξημένο εισόδημα. Αλλά τώρα πλέον φτάσαμε στο σημείο 0. Το καλοκαίρι οι αγρότες φώναζαν δεν έχουμε νερό, ξεραθήκαμε. Ήταν ειδική χρονιά φέτος που δημιουργήθηκε το θέμα αυτό. Πιστεύαμε πλέον, επειδή ετοιμάζεται ένας νέος φορέας διαχείρισης νερού για την ευρύτερη περιοχή, θα λειτουργούσε από ό,τι είχαμε ενημερωθεί τέλος Νοέμβρη. Τώρα πλέον θα πρέπει όλοι να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας. Θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε ξανά τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο η παραλίμνη περιοχή. Να σας πω μέσα στην ιστορική πόλη του Βελεστίνου, που είναι και η πρωτεύουσα του Δήμου Λεγαθρέου. Εγώ που είμαι γέννημα θρέμα του Βελεστίνου, αυτό το πράγμα που είδα, αυτές τις δύο πλημμύρες, ενώ το είχαμε στην κυριολεξία πεντακάθαρο το ρέμα, υπερχείλησε, ναι, δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε συγκεκριμένη συνοικία. Και έφερε πολύ νερό. Πολύ νερό. Πολύ νερό. Και προσπαθούμε τώρα να βρούμε λύση, όχι πλέον να το καθαρίσουμε. Είναι αδιανόητο με αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να γίνει, ήδη καλέσαμε τους αρμόδιους επιστήμονες, να γίνει εκβάθυνση, να γίνει διεύρυνση, να μας υποδείξουν πώς πρέπει να θωρακίσουμε το Βελεστίνο και τις κοινότητες του Δήμου Λεγαθρέου. Είναι πλέον μονόδρομος οποιαδήποτε να είναι δημοτική αρχή, είτε είμαστε εμείς είτε οποιοδήποτε άλλος. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις πλέον, γιατί τυχαίνει τουλάχιστον η παραλίμνη περιοχή να είναι το τελευταίο υψομετρικό σημείο σε σχέση με τη Θεσσαλία, και επειδή η κλιματική αλλαγή μας χτύπησε την πόρτα πολλές φορές, θα οδηγηθούμε σίγουρα σε πυκνά-συχνά σε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή η επόμενη τετραετία αντιπλημμυρικά έργα, εκείνος στόχος. Εκείνος στόχος, ήδη, και θέλω να το πω και δημόσια, 17 Φεβρουαρίου του 2023 υπέγραψα με τον ανάδοχο ένα έργο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απορροή των ομβρίων υδάτων του ριζομήλου. Εκείνη την περίοδο, κύριε Θεοδόρο, το λέω ξεκάθαρα, με ένα ερωτηματικό έλεγα 2,5 εκατομμύρια, ίσως πρέπει να τα ρίξουμε κάπου αλλού. Τώρα όμως που βλέπω ξεκινάει σε 10 μέρες το έργο, είναι μάλλον το πιο αναγκαίο που έπρεπε να γίνει. Άρα η δέσμευσή μου η προσωπική, και απευθύνομαι στους δημότες του Δήμου Λεγαθρέου, που την Κυριακή θα κληθούν να επιλέξουν την επόμενη δημοτική αρχή, είναι ότι δεν θα αφήσω πόρτα, δεν θα αφήσω υπεύθυνο, δεν θα αφήσω χρηματοδοτικό εργαλείο, αν δεν κατοχυρώσω όλες τις κοινότητες, όλο του Δήμου Λεγαθρέου, για να προασπίσουμε την οικογένεια, τα σπίτια, την περιουσία και την εγκατάσταση των νέων παιδιών που αποφασίσαμε να μείνουν στον τόπο μας. Και σε σχέση με την αντιπυρική προστασία, γιατί εμείς, ο Δήμος Λεγαθρέου. Και καήκατε και πνιγήκατε φέτος. Και πνιγήκαμε. Ήδη όλη η περιφερειακή δήμη. Πιο τραγικό που η περιφερειακή δήμη Ζαγοράς, Νοτιού Πηλίου, Αλμυρού και Λεγαθρέου είχαμε αποφασίσει, πάλι επαναλαμβάνω, χαλαρά θα το πω τότε, αλλά τώρα βλέπουμε την αγκαίο, έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα Leader και θα μπουν ειδικοί αισθητήρες πυρανίχνευσης σε όλα τα σημεία του Δήμου μας, που αυτόματα με την έναρξη μιας πυρκαγιάς
θα ειδοποιείται ειδικός υπολογιστής στο Δημαρχείο και στην πυροσβεστική του κάθε Δήμου. Για εμάς την πυροσβεστική του Βελεστίνου. Για τον Νότιο Πύλο στη δικιά του πυροσβεστική. Άρα, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, επαναπροσδιορίζουμε τη στάση μας. Παράλληλα, βέβαια, με το μυαλό μας που χαιρόμασταν όλοι για τα αναπτυξιακά έργα που προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε, βάζουμε προτεραιότητα πλέον στην αντιπλημμυρική και στην αντιπυρική προστασία των κοινοτήτων μας. Τι μήνυμα στέλνετε στους δημότες, στους ψηφοφόρους? Το μήνυμα καταρχήν είναι ότι χτυπηθήκαμε. Πέσαμε κάτω, αλλά θα ξανασηκωθούμε. Είμαστε κοντά σε όλες τις οικογένειες. Η επιλογή της Δημοτικής Αρχής, όποια και να είναι, θα πρέπει να κρίνουν, να συγκρίνουν. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι για τη δική μου προσπάθεια, για το δικό μου συνδυασμό, για τη δική μας παράταξη, επιλέξαμε να έχουμε ένα δίπτυχο ανανέωση και συνέχεια, ανανέωση με νέους ανθρώπους, επιστήμονες, τεχνοκράτες της περιοχής μας και συνέχεια με δοκιμασμένους ανθρώπους. Αυτό θέλω να το τονίσω. Αυτές τις ημέρες μας βλέπαν παντού. Μας βλέπαν στο πεδίο, μας βλέπαν στο σημείο 0, μερόνυχτα, στα νερά, στις βωτιές. Προσπαθήσαμε, είχαμε, ολιγορήσαμε σε πολλά πράγματα, είχαμε αστοχίες σε πολλά περισσότερα. Κανένας όμως δεν θα επιτρέψω να πει ότι διαφορήσαμε. Ήμασταν παρόντες, κυρία Μπουροπούλου και κύριε Θεοδόρου, ήμασταν παρόντες και παρούσες από τη δημοτική μας παράταξη όλο το 24ωρο παντού. Άρα, να επιλεχθούν οι ικανότεροι, να επιλεχθούν οι άνθρωποι που μπορούν να διαχειριστούν για τα επόμενα 5 πλέον χρόνια τις τύχες του Δήμου Ρηγαφερίου, και αυτό το οποίο έχω προσωπικά να καταθέσω δημόσια είναι ότι εμείς έχουμε δοκιμαστεί, έχουμε αντέξει και δει πολλές κακοκαιρίες και πολλές θεομηνίες, έχουμε τεχνογνωσία και πάνω απ' όλα μπορούμε να διεκδικήσουμε από τα κέντρα αποφάσεων και να ενεργοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Χωρίς να θέλω να μειώσω καμία άλλη υποψηφιότητα, καμία άλλη προσπάθεια, εκτιμούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα ώστε να ανεβάσουμε ακόμα ψηλότερα το Δήμο Ρηγαφεραίου. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή και εύχομαι την Κυριακή. Και ένα άλλο που θέλω να τονίσω, κύριε Θεοδόρο, είναι ότι είχαμε πραγματικά μια περίοδο πολιτικού πολιτισμού στο Δήμο Ρηγαφεραίου. Δεν υπήρχε κανένα θέμα διαπαραταξιακό με τις εκλογές. Βέβαια, εμείς κινούμασταν στις πλημμύρες και στις πυρκαγιές, αλλά φτάσαμε όμορφα, σεμνά και ταπεινά στις εκλογές και οι δημότες μας ας επιλέξουν τους καλύτερους την Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.